Πάμε να δούμε τώρα την ευκαιρία με Μικουντή. Εντάξει, στιμένες φάσεις το παιδί έχει βάλει ήδη γκολ. Είναι θηριώδης. Το άλμα είναι καλό, η κεφαλιά είναι καλή. Και εξίσου πολύ καλή είναι και η απόκρουση από τον Γιαννιώτη. Έτσι, γιατί έχει μπάλα, η μπάλα έχει σκάσει στο έδαφος. Έβλεπα 81-82 Παναθηναϊκό Ολυμπιακό χθες, γιατί είχα υπερένταση. Ναι. Έχει κάνει ο Σαργκάνης μια τέτοια. Δεν θυμάμαι ποιος έχει κάνει, ο Μητρόπουλος. Λέω, τι πιάνετε, ρε. Και ο Κελεσίδης πιο παλιά, τι πιάνετε. Αυτή είναι η μεγάλη απόκρουση. Έτσι. Να τον δώσουμε έμφαση για αυτή την απόκρουση. Εδώ να, είναι δώσουμε, το πέναλ, να δώσουμε αξία, ναι. Το πέναλ που κερδίζει ο Μάνταλος, έτσι που τσιμπάει την μπάλα. Καθαρότατο. Είναι καθαρότατο. Εννοείται ότι ήταν απαραίτητη δίλημα τώρα. Λοιπόν, ο Άμραμπατ θα εκτελέσει. Ένα credit για τον Αλμέιδα, κέρδισε και σκόραρε τη φάση του γκολ, οι δύο αλλαγές του. Εδώ πάντως είναι λάθος όλη η κίνηση του Μαυρομάτη, γιατί θα έπρεπε λίγο να... θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο προσεκτικός. Εδώ είναι λίγο τσουρουκαρέισον. Ο κύριος Λέγκρης πρέπει να αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Από τη Βαλερέγκα πήρε το κέντρο. Είτε αφορά τσιγάρο είτε κέικ. Μου λέει ότι είναι ο Χαραλαμπίδης που κάνει την κεφαλιά που βγάζει ο Γρηγόρης, ναι. Κάνει μια απόκριση, ρε παιδιά, αυτός ο Σαργκάνης. Αλκέτας Πετρόπουλος. Βλέπω από το βράδυ ώρες ολόκληρες. Οι γέροι που δεν τους πιάνει ο ύπνος και οι γριές, αντί άγια ηρεμιστικά, ναι, να βλέπουν YouTube παλιά παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εδώ είναι πολύ συζητημένη φάση. Ποιος ξεκινάει την παράβαση. Όλη ιστορία, αν ξεκινάει ο Μάνταλος, είναι πέναλτι. Μετά έρχεται ο άλλος. Γιώργο, Κωστά, κοίταξε να δεις. Για να μην λέμε τα πράγματα τώρα, για να μην δημιουργούμε και καταστάσεις. Δεν πειράζει. Το λάθος της υπόθεσης είναι ο βαρίστας. Όχι. Είναι ο βαρίστας. Είναι ο βαρίστας, ο οποίος παρά το γεγονός ότι ο Σιδηρόπουλος Άρων Τάρων σφυρίζει λίγο στο αγώνα, είτε τώρα ξέρει αν είναι πέναλτι, είτε δεν ξέρει αν είναι πέναλτι, πρέπει ο βαρίστας να δει τη φάση και να δει ότι πρώτα τραβάει. Στα δευτερόλεπτα είναι στα δευτερόλεπτα, αλλά πρώτα τραβάει ο Μάνταλος τον παίκτη του ατρομή του και αυτός αρχίζει και λυγίζει και κάνει έτσι και μετά κάνει επιθετικό φάουλ. Δεν κάνει έτσι. Τον αγκώνα τον έχει από πριν παρατεταμένο. Δεν είναι ο αγκώνας που φεύγει στο πέσιμο. Πριν παρατεταμένο, Γιάννη. Τι? Πώς τον έχει πριν παρατεταμένο. Γι' αυτό έδωσε επιθετικό φάουλ. Σου λέω όμως ότι πρώτα τον τραβάει ο Μάνταλος. Επίσης, να πούμε κάτι. Έχει κάνει λάθος εδώ ο μισό λεπτό. Ο βαρίστας. Ο υπεύθυνος στο ΒΑΡ. Ο Βαρίστας, όταν δεν καλεί τον διαιτητή, πολύ απλά δεν διαφωνεί με την απόφαση που έχει πάρει. Μα τι δεν. Γιατί ακούστηκε ότι σφύριξε άμεσα Σιδηρόπουλος. Ο Σιδηρόπουλος και έτσι, ακόμα και αν έχει διαφορετική γνώμη το ΒΑΡ, δεν μπορούσε. Μπορεί. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που έχει λήξει το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Κατά την άποψή σου, ο Ρότσα, ο παίκτης του Ατρομήτου, από τι πέφτει, μόνος του. Δεν πέφτει μόνος του. Ποιος? Δεν πέφτει μόνος του, αλλά έχει παραδεμένο και τον αγκώνα του. Κοίτα τώρα, ο Μάνταλος είναι το δευτερόλεπτο. Είναι το δεκάτο το δευτερόλεπτο, το τι προηγείται του φάση. Αυτό είναι, όποιος προηγείται, γι' αυτό το ΒΑΡ θα έδινε τη λύση. Δηλαδή, αυτή η φάση έπρεπε να ελεγχθεί. Όπως και σε ένα Άρης ΠΑΟΚ, είχε γίνει ένα πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ και σφυρίζει τη λήξη αμέσως στο 92, σε ένα 1-0 του Άρη πρόπερση ήταν, ναι. Να διευκρινίσουμε σε αυτό ότι όλοι συμφωνούμε ότι κακώς δεν ελέγχθηκε από το ΒΑΡ, αλλά για να μην ελεγχθεί πάει να πει ότι συμφώνησε ο Βαρίστας με την απόφαση του διαιτητή, έτσι. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό. Λοιπόν, τώρα... Το καθένας μπορεί να το βλέπει εδώ. Έχει κάνει λάθος πάντως ο Γιώργος, γιατί ο Γιώργος, όχι ο Λίγκρης, μην παρεξηγηθεί, έχει εστιάσει λάθος, γιατί πρώτα πρέπει να δει το τράβηγμα του... Μα το τράβηγμα φαίνεται. Το τράβηγμα... Δύο τραβιούνται. Το τράβηγμα και μετά τραβιώντας πέφτει σιγά. Είναι πολύ απλό. Όταν εγώ έχω κάποιον από πίσω μου και με τραβάει, βέβαια είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές στο δυναμόμετρο, είναι λογικό να κάνω το πίσω να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν το κάνω για να το με χτυπήσω. Πώς να ο Ρότσα είναι 95 και ο Μάνταλος είναι 70. Πώς να τον χτυπήσει με αγωνιά ο Ρότσα το Μάνταλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.